θα γινόταν μια μεγάλη παρέμβαση εδώ στην περιοχή της πλατείας της Πλάντζιας και όχι μόνο, και στα στενά εν συνεχεία. Αυτό λοιπόν τώρα πραγματοποιείται. Μετά το καλοκαίρι σίγουρα ήταν πιο δύσκολο να το πραγματοποιήσουμε και μετά την προμήθεια των κατάλληλων υλικών τα οποία έρχονται από το εξωτερικό. Είναι υλικά τα οποία είχαν μπει εδώ περίπου το 2003 και έπρεπε να τα αναζητήσουμε και να τα προμηθευτούμε. Γι' αυτό λοιπόν υπήρξε και μια σχετική καθυστέρηση. Πρέπει να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 που γίνεται μια συντήρηση σε όλη αυτή την περιοχή. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η παρέμβαση και είναι αρκετά βαθιά η παρέμβαση αυτή και γι' αυτό παρακαλούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή να μας διευκολύνουν. Είναι απαράδεκτο να βάζουμε εμείς αυτές τις πλάκες και κατευθείαν από πάνω να περνάνε αυτοκίνητα, ενώ ουσιαστικά όλοι γνωρίζουν την απαγόρευση και όλη η περιοχή τόσο καιρό ζητάει αυτή τη μεγάλη παρέμβαση που κάνει ο Δήμος. Να πω όμως και επιπροσθέτως ότι δεν περιοριζόμαστε μόνο στην πλατεία, αμέσως μετά θα πάμε και σε όλα τα στενά τα οποία έχουν πρόβλημα στις μικρές γειτονίες της Πλάντζιας να επισκευάσουμε και εκεί ό,τι ζημιές υπάρχουν. Θα πρέπει επίσης να καταλάβει ο κόσμος ότι ο Δήμος Χανίων δεν έχει απεριόριστες δυνατότητες, ότι πρέπει να σεβόμαστε την περιουσία μας, είναι δικιά μας περιουσία και να καταλαβαίνουμε ότι μια δημοτική αρχή σε 3 χρόνια δεν μπορεί να θεραπεύσει ζητήματα που μας απασχολούν εδώ και πολλές δεκαετίες. Θεωρώ όμως ότι αυτή η δημοτική αρχή κάνει μια τεράστια προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, στα επίπεδα των συντηρήσεων, του σχεδιασμού και της βελτίωσης των υποδομών της πόλης, σχολεία και οτιδήποτε άλλο. Και αυτό θα πρέπει να εκτιμάται γιατί γίνεται σε δύσκολη εποχή και με πολύ δύσκολες διαδικασίες.